Οπότε θα αλλάξουμε λίγο. Σας μπερδέψαμε πολλά νούμερα, έτσι, αλλά αυτό είναι σύνηθες και με πολλές μελέτες. Θα πάμε λίγο στο διαβητικό αίτημα της Οχράς Κυλίδος και θέλω να σας, σαν disclaimer, είναι ότι η προηγούμενη ομιλία ήταν στα πλαίσια μιας αντιπαράθεσης, έτσι. Άρα τεχνητός, ας πούμε, είπα πολλά πράγματα, τα οποία όχι, δεν κατά ανάγκη πιστεύω. Τώρα, εδώ προφανώς είναι μια ομιλία της Bayer. Εδώ αυτό που μας είναι σημαντικό από πλευράς εταιρείας είναι ότι αυτές είναι οι προσωπικές μου γνώμες. Έτσι, και ό,τι ακούτε εδώ είναι μια προσωπική μου γνώμη, δεν είναι γνώμη της Bayer. Λοιπόν, και πάμε σε ένα ερώτημα, έτσι, για σένα, Δήμο. Νεοδιαγνωσμένος ασθενής με διαβητικό αίτημα της οχράς κυλίδος, ο οποίος απαιτεί θεραπεία. Πώς θα ξεκινούσε τη θεραπεία? Λέιζερ, αντιβεντζέφ, κορτικοστερόιδη και κάτι άλλο. Αλλά το ερώτημα είναι, ποιο είναι το διαβητικό αίτημα που απαιτεί θεραπεία? Αυτό θέλω να μου απαντήσεις. Ποιο είναι το διαβητικό αίτημα που απαιτεί θεραπεία? Αυτό. Τώρα εδώ υπάρχει και εξατομίκευση μεταξύ των γιατρών. Όχι, δεν θέλω θεωρητικές. Εσύ είσαι πρακτικός. To the point. Ποιο είναι το διαβητικό αίτημα που θέλει θεραπεία, που απαιτεί θεραπεία? Εγώ οποιοδήποτε αίτημα θα το θεράπευα. Οποιοδήποτε αίτημα. Οποιοδήποτε. Δηλαδή, με 10-10. Και με 10-10 αίτημα. Άρα πολύ καλή όραση, ανεξαρτήτως αν είναι κεντρική συμμετοχή ή όχι. Όχι, εκεί πέρα υπάρχει μια διαφοροποίηση. Αν δεν είναι κεντρική συμμετοχή και έχει 10-10 ο άνθρωπο, μπορεί να κάνει λίγο λέιζερ. Ωραία, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα προχωρήσω λίγο. Αυτό, για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, δεν έχουμε πραγματική απάντηση, αλλά μας βοηθούν παλιές μελέτες. Και ποια μελέτη μας βοηθάει? Η ETDRS. Και ποιο κομμάτι της ETDRS? Το κομμάτι της παρακολούθησης. Το κομμάτι της παρακολούθησης της ETDRS. Στο κομμάτι της παρακολούθησης της ETDRS που βλέπουμε, είναι αυτό εδώ το κομμάτι εδώ, ας πούμε, που μας θυμίζει, ας πούμε, εκφύλιση οχράς κυλίδος, λίγο έτσι όπως πάει προς τα κάτω, μας δείχνει ότι είναι μια νόσος, η οποία βεβαίως ορισμός της ETDRS είναι clinically significant macular edema, δηλαδή είναι βιομικροσκοπικός, έτσι δεν υπάρχει OCT εκεί, αλλά σε αυτά τα συγκεκριμένα μάτια που παρακολουθούνται χάνουν όραση, χάνουν πολλή όραση. 24% χάνουν 3 γραμμές στα 3 χρόνια, 40% χάνουν 1 γραμμή στα 2 χρόνια. Τώρα, η DRCRNET έχει κάνει δύο μικρές, πιο μικρές μελέτες. Υποκλινικό διαβητικό είδημα, 27 και 38% κάνει κεντρική συμμετοχή στα 1 ή στα 2 χρόνια. Αυτά είναι νούμερα που αξίζει να τα λέμε στους ασθενείς μας. Και επίσης ένα μικρό group της DRCRNET που μελετούσε το ρόλο του Νεβανάκ ουσιαστικά στη χρήση του διαβητικού ειδήματος, εκεί σε ένα πληθυσμό ασθενών χωρίς συμμετοχή, το 14% έκανε κλινική συμμετοχή, έκανε κεντρική συμμετοχή στο ένα έτος. Άρα δυνητικά έχουμε χρόνο. Αυτό θέλω να κρατήσουμε. Σε ένα μάτι το οποίο δεν έχει κεντρική συμμετοχή, έχουμε χρόνο. Ένα 14% αυτών των ματιών πήγε στην κεντρική περιοχή. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε ο Δήμος για την καλή όραση, και εδώ δεν έχουμε απάντηση, ελπίζω να έχουμε σύντομα. Μάτια λοιπόν με κεντρική συμμετοχή και καλή όραση, τι έγινε? Στην ETDRS ένα 40% αυτών των ματιών έχασαν μία γραμμή όρασης στα δύο χρόνια. Αυτοί που κάνανε λέιζερ στην ETDRS 27% έχασε μία γραμμή όρασης και από τα λίγα μάτια που ήταν με πολύ καλή όραση στο πρώτο κολέ, ένα 4% έχασε όραση. Άρα, σε γενικές γραμμές, αυτό το οποίο έχουμε μετατοπιστεί σε έναν ορισμό, συμφωνώ, Δήμο, διαβητικό είδημα με κεντρική συμμετοχή και μια μικρή μείωση της όρασης, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον με τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Πώς λοιπόν ξεκινάμε τη θεραπεία και πώς ορίζουμε την κεντρική συμμετοχή, θέλω να το κρατήσουμε αυτό. Πάλι οι ορισμοί είναι συγκεκριμένοι, έχει να κάνει με το συγκεκριμένο μηχάνημα. Στο Heidelberg είναι ένα central subfoveal thickness πάνω από 305 στις γυναίκες, 320 στους άντρες, 290 και 305 αντίστοιχα στο ZEISS, στο Cirrus. Πώς λοιπόν έχεις ένα τέτοιο είδους ασθενή με κεντρική συμμετοχή, πώς ξεκινάς τη θεραπεία σου, Δήμο? Anti-VGF. Νομίζω αυτή είναι εύκολο να το υποστηρίξει κανείς. Και γιατί είναι εύκολο? Γιατί έχουμε πολλά δεδομένα. Σε σχέση με το laser, έχουμε τη Restore. Πολύ, πολύ καλύτερα πάει το ρανιμπίζουμα σε σχέση με το laser. Το ίδιο ισχύει και στη Vivid και στη Vista σε σχέση με το laser, το Aflibercept. Το είδαμε στο πρωτοκολλάι και το βλέπουμε εδώ και σε μερικές σειρές. Μας το έδειξε λίγο προηγουμένως ο Δούκας όταν γίνεται μια σύγκριση με το ένθεμα της δεξαμεθαζόνης. Βεβαίως δεν είναι δίκαιη αυτή η σύγκριση με το ένθεμα της δεξαμεθαζόνης, γιατί έχει χρησιμοποιηθεί ανά εξάμηνο και έχουμε το endpoint στους 12 μήνες. Άρα σημαίνει ότι το endpoint του Ozurdex είναι 6 μήνες μετά την τελευταία του ένθεση. Σε σχέση λοιπόν με τα κορτικοστεροειδή, μπορεί να μην έχουμε πάρα πολύ καλά δεδομένα σύγκρισης μεταξύ της αποτελεσματικότητας, αλλά έχουμε σύγκριση μεταξύ της ασφάλειας και ξέρουμε ότι ότι τα κορτικοστεροειδή προκαλούν γλαύκωμα και καταράκτη. Τώρα,
Βεβαίως θα πρέπει να κρατήσουμε εδώ το ρόλο της τριαμσινολόνης και των κορτικοστεροειδών σε ψευδοφακικά μάτια. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε ξανά και ξανά και ξανά σε πολλές μελέτες. Σε ψευδοφακικά μάτια φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή ανταπόκριση συνοδότων κορτικοστεροειδών, αλλά βεβαίως πάντα παραμένει το ζήτημα της ενδοφθάλμιας πίεσης. Άρα σε ένα τέτοιο ασθενή, με μικρή έστω μείωση της όρασης, κεντρική συμμετοχή, διαβητικό έδειγμα της οχυροσκελίδας, το μεγαλύτερο όφελος είναι με τα anti-VEGF σε σχέση με το λέιζερ. Αυτό δεν υπάρχει καμία αντίρρηση σε αυτό. Σε σχέση με τα στεροειδή, έχουμε σίγουρα τα ανεπιθύμητα συμβάματα των κορτικοστεροειδών που μας κρατούν πίσω. Και φαίνεται, αυτά είναι δεδομένα που δεν σας τα έδειξα, αλλά τα γνωρίζετε, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο. Δηλαδή, στη Ριστόρ, όταν έγινε η έναρξη θεραπείας στους 12 μήνες, τα μάτια πήγαν καλά. Όταν στη Rise and Ride ξεκίνησε η θεραπεία στους 24 μήνες, στα 2 χρόνια μετά την διάγνωση, τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά. Άρα υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι δυνητικά αναστρέψιμο το είδημα και κάποιο άλλο στο οποίο δεν είναι. Τώρα, πάλι Δήμο, σε τον ίδιο ασθενή με κεντρική συμμετοχή και μείωση της όρασης, μου είπες anti-VEGF, ποιο anti-VEGF θα προτιμούσες. Ποιο επιλέγεις. Αφλίμπερσετ, μπεβασίζουμαπ, ρανιμπίζουμαπ, δεν έχει σημασία, ή κάποιο άλλο κινέζικο ίσως. Αφλίμπερσετ θα δοκιμάσετε. Αυτό το λες τώρα επειδή είμαστε εδώ στην Bayer ή θα το έλεγες γενικά. Θα το έλεγα. Α, θα το έλεγες. Okay. Λοιπόν, γιατί αφλίμπερσετ. Εντάξει, ξεκινάμε αυτά τα guidelines. Δεν με ενδιαφέρουν σε γενικές γραμμές. Δεν ανέφερες την όραση. Δεν την ανέφερα την όραση. Επειδή δεν την ανέφερα την όραση, αλλά σε γενικές γραμμές. Αυτό είναι πάντα κάτι που το ακούμε ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι. Δηλαδή, και νομίζω ότι δεν είναι απολύτως δίκαιο. Μου θυμίζει, ας πούμε, ξέρεις τι, έχω ένα καταράκτη ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός. Έχω δύο χειρουργούς. Ένας ο οποίος είναι φοβερός χειρουργός. Κάνει παπάδες, ας πούμε, χειρουργεί μια κόρη τόση με άσπρους καταράκτες. Και έχω και έναν άλλον ο οποίος είναι πολύ μέτριος χειρουργός. Αφήνω λίγο τους εύκολους καταράκτες για το μέτριο. Και ο μάγκας κάνει μόνο τα δύσκολα. Δεν είναι δίκαιο αυτό για το μάγκα όμως. Δηλαδή πρέπει να το σκεφτόμαστε και αυτό σε γενικές γραμμές. Τώρα, ξεκινάω με τα uretina guidelines. Έτσι, τα uretina guidelines. Δεν μ' αρέσουν τα guidelines σε γενικές γραμμές. Και δεν μ' αρέσουν γιατί έχω guideline του 2008-2009 που μιλάει για χοροειδική νοαγκίωση και λέει πρώτη λύση PDT και μετά anti-VEGF. Μετά από αυτό έχω πάψει να πιστεύω τρομερά στα guidelines του uretina. Αλλά σε γενικές γραμμές εδώ βασίζεται πάνω στο πρώτο κολλητή. Και ουσιαστικά διαβάζει τα αποτελέσματα του πρώτο κολλητή που σου λέει τι, αυτό που είπε και ο Δήμος λίγος πολύ, μάτια τα οποία έχουν χειρότερη όραση. Το αφλίμπερσεπτ δουλεύει καλύτερα. Στα άλλα μάτια μπορούμε να συζητήσουμε να κάνουμε είτε μπεβασίζουμαπ, είτε αφλίμπερσεπτ, είτε ρανιμπίζουμαπ. Με τον αστερίσκο που σας είπα προηγουμένως, γιατί το πρωτοκολλητή, γιατί μας έδειξε ότι σε μια προοπτική διετίας, στατιστικά σημαντική διαφορά στη διετία υπάρχει μεταξύ αφλίμπερσεπτ και μπεβασίζουμαπ, δεν υπάρχει μεταξύ ρανιμπίζουμαπ και μπεβασίζουμαπ, αλλά βεβαίως δεν υπάρχει μεταξύ αφλίμπερσεπτ και ρανιμπίζουμαπ. Τώρα, βεβαίως υπάρχει αυτό που λέμε under the curve analysis. Που ακούγεται πολύ θεωρητικό, αλλά σας το έχω ξαναπεί, δεν είναι τόσο θεωρητικό. Το κάνουμε συνεχώς. Δηλαδή, πάλι, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε, έτσι, έχω ένα γιατρείο, βλέπω ένα ασθενή με μια επιπεφυκίτιδα, ας πούμε. Έτσι. Και ξέρω ότι αν του δώσω μια σταγονίτσα, ας πούμε, λίγο φλουκών, θα γίνει καλύτερα γρήγορα. Ας πούμε. Ανεξαρτήτως αν το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο, θα φύγει η επιπεφυκίτιδα του. Έτσι. Και δεν του τη δίνω εγώ αυτό το φλουκών και πάει δίπλα σε έναν άλλο συνάδελφο, του δίνει το φλουκών και φεύγει αμέσως η επιπεφυκίτιδα του. Πότε θα είναι ευχαριστημένος ο ασθενής, με μένα θα είναι ή με τον διπλανό, με τον Δήμο. Εγώ θα το παρομοίαζα με έναν δρόμο. Δηλαδή, είναι σαν να πας στην Κοζάνη μέσω Καστανιάς ή μέσω της Εγνατίας. Έτσι, η εμπειρία, ο στόχος. Όχι, στο ίδιο μέρος θα φτάσει. Μάλλον θα φτάσει. Απλά ο ένας πέρασε καλύτερα τις 2 ώρες. Ο ένας πέρασε καλύτερα τις 2 ώρες και ο άλλος πέρασε λίγο χειρότερα. Ναι. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν μπορούμε να μην το δούμε, δεν μπορούμε να μην το αναφέρουμε. Έτσι. Δεν είπες όμως για το OCT. Ποιο, θα σου πω και για το OCT. Το OCT στις καλές οράσεις. Θα σου πω. Έχουμε και διαφορά στα ανατομικά πλεονεκτήματα και ναι, μεν στις καλές οράσεις έχει δίκιο ο Δήμος, δεν φαίνεται να υπάρχει λειτουργικό πλεονέκτημα, τουλάχιστον σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, αλλά υπάρχει ανατομικό πλεονέκτημα και αυτό επανέρχεται σε αυτό που είπα και προηγουμένως στην προηγούμενη ομιλία. Πιθανώς αυτό να το δούμε το πλεονέκτημα αργότερα και δεν μπορούμε να το διαφορήσουμε. Η ανατομική διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Είναι στατιστικά σημαντική, βέβαια. Μεταξύ ρανιμίζουμπαπ και αφλίμπερσετ και των δύο συγκεκριμένων. Και αβάστην. Δηλαδή, το αβάστην είναι σημαντικά χαμηλότερο ακόμα και στις καλές οράσεις στο OCT. Άσχετα αν το λειτουργικό του είναι περίπου το ίδιο. Βεβαίως. Έτσι. Και τώρα πρέπει να απαντήσουμε το ερώτημα, τι είναι πιο σημαντικό στο διαβήτη. Το καλό OCT ή η καλή όραση. Προφανώς η καλή όραση είναι
αυτό που μας ενδιαφέρει σε γενικές γραμμές, αλλά όλα μας ενδιαφέρουν. Αν έχει καταράκτη, πώς έχει καλή όραση. Εντάξει, μιλάμε για όραση η οποία. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι το οσιτή είναι το βασικό. Εντάξει, έτσι, πάντα, πάντα η εφόσον η επιδίωξη από πολλού παράγοντε. Δηλαδή, μπορεί να έχει καταράκτη, μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα στον κερατοειδή, μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα, ξέρω εγώ, να έχει και μια συνοδό χροπάθεια. Εντάξει, μπορεί να έχει και μια πτώση, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σου πω ότι. Αυτό που θέλουμε σε γενικές γραμμές είναι να έχουμε καλή όραση. Αυτό θέλουμε από τους ασθενείς μας. Τώρα, το πώς θα το επιτύχουμε αυτό και ποια είναι η σχέση με το κεντρικό πάχος, ναι, συμφωνώ, εκεί υπάρχει πολύ, πολύ δουλειά. Τώρα, όταν κοιτάω μια μελέτη, πάντα μου αρέσει να βλέπω και όλα και τα δευτερεύοντα αποτελέσματα. Έτσι. Και εδώ, αν κοιτάξουμε τη μελέτη ξανά και ξανά και ξανά, κάθε δείκτης είναι υπέρ του αφλίμπερσεπτ. Μάτια με παραμονή ειδήματος στις 24 εβδομάδες. Πάλι. Αφλίμπεστε, τρανιβίζουμε, απεβασίζουμε. Η σειρά είναι ίδια. Λέιζερ, αυτό να μου πείτε είναι driven και από το πάχος. Αλλά και πάλι, 64% λέιζερ στο απεβασίζουμε. Αυτό είναι ουσιαστικά driven από το πάχος. Ναι, προφανώς. Δηλαδή, αντικατοπτρίζει. Κάνανε λέιζερ. Οι περισσότεροι στο αβάστα. Συμφωνώ, το καθρεφτίζει. Αλλά σε γενικές γραμμές, κάθε παράμετρος, βελτίωση της παραγωγικής αμφιλιστοδοπάθειας σε λίγους ασθενείς που είχαν στο πρωτοκολλητή. Άρα όλα αυτά συνηγορούν ουσιαστικά υπέρ του αφλίμπεστε. Μαλώσουμε λίγο τώρα με τον Τρίφωνα. Ο οποίος είναι υπέρμαχος, είναι υπέρμαχος του Αβάστιν. Λοιπόν, θα πρέπει να λέμε στους ασθενείς, το είχα πει και σε ένα τραπέζι στο Πανελλήνιο, θα πρέπει να ενημερώνουμε τον ασθενή προτού επιλέξουμε μία από τις τρεις ενέσεις, ότι ναι, μεν και τα τρία φάρμακα είναι καλά, αλλά τα δύο εγκεκριμένα είναι καλύτερα, αποδεδειγμένα. Οι διαφορές μπορεί να είναι μικρές, αλλά το 64% ανάγκη για λέιζερ στην ομάδα του Αβάστιν σε σχέση με το 30 του Αφλίμπερσεπτ. Συμφωνώ. Έτσι. Έτσι, ναι. Νομίζω ότι ναι. Είναι μικρές, αλλά σαφέστατα υπάρχουν. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα informed consent ότι. Υπάρχουν. Έτσι. Τώρα. Δεν απαντάει. Δεν απαντάει, δεν έχει να πει κάτι. Άστον. Όχι, δεν είναι. Όχι, γιατί κάνατε μία επιστολή στην ΕΟΕ για το Αβάστιν. Όχι, αυτό είναι. Πάρτο, δώσε μικρόφωνο. Όχι, όχι. Δώσε μικρόφωνο. Όχι, τώρα αυτό, παιδιά. Όχι, τι άνοιξε. Εγώ κατεβαίνω, παιδιά. Λοιπόν, πρώτον, επειδή θίξατε κάποια θέματα λεπτά, το Αβάστιν αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο χρησιμοποιούμενο φάρμακο στον πλανήτη μας. Σε αριθμό. Σε όλες τις χώρες. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Συμφωνείτε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποιο είναι το ποσοστό? 80. Μιλάτε για ένα θέμα τυπικό για μια επιστολή, και εδώ νομίζω ότι κάνετε μεγάλο φάουλ, κύριε Κανιούρα, η οποία η Ελληνική Οθαλμολογική Εταιρεία. Δεν θα φάω ξύλο όμως, έτσι. Η Ελληνική Οθαλμολογική Εταιρεία είχε ερωτηθεί το έτος 2012 αν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Αβάστιν για τις εξυδρωματικές παθήσεις της οχράς κυλίδος. Και είχε δώσει μια σαφέστατη, επιστημονικότατη απάντηση που συνάδει με όλα τα κλινικά δεδομένα που έχουμε στη χώρα μας και σε όλες τις χώρες. Το ίδιο ερώτημα ετέθη το 2018 και εστάλει η ίδια επιστολή, την οποία νομίζω ότι τη γνωρίζει ο κύριος Χαρώνης πολύ καλά. Τη γνωρίζω πολύ καλά. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι κινήσεις εντυπωσιασμού. Ναι, τώρα. Εντάξει, μπήκαμε σε ένα ναι, λίγο περίεργο. Συμφωνώ σε γενικές γραμμές με τον Τρίφωνα και νομίζω ότι είναι ακριβής και επιστημονικά ορθή. Τώρα, να γυρίσουμε λίγο στο διαβητικό είδημα και πάμε λίγο τώρα στο διαβητικό είδημα που θεραπεύσαμε προηγουμένως. Επιμένει μετά από τρεις μηνιαίες εγχύσεις αφλίμπερσεπτ. Και το ερώτημα είναι τι κάνω. Συνεχίζω για 2-3 μήνες ακόμα, αλλάζω αντιβετζέφ, αλλάζω ή προσθέτω στεροειδές ή κάνω κάτι άλλο? Εγώ συνεχίζω κανονικά. Ναι. Και συνεχίζεις κανονικά και σωστά κάνεις, γιατί δεν είναι τυχαίο. Λείπει μια άλλη ερώτηση. Να, για ποιο, ποια. Ο συνδυασμός. Βάζω το προσθέτω. Ναι, αλλάζω προσθέτω, γι' αυτό το έβαλα, για ακριβώς κάποιους έξυπνους σαν και εσάς. Ακριβώς αυτό. Γιατί θα το πιάνανε κάποιοι, γι' αυτό το έβαλα. Αλλάζω ή προσθέτω. Αλλά γι' αυτό το έπιασα. Τώρα, όσον αφορά τώρα το γιατί
Η θεραπεία FO δεν είναι τυχαία. Έτσι έχει γίνει γιατί ακριβώς υπάρχει λόγος. Η VVTV θα σχεδιάστηκε με αυτόν τον τρόπο γιατί ακριβώς μετά από κάθε ένεση αυξάνει το ποσοστό των ασθενών οι οποίοι φτάνουν σε αυτό που λέμε στεγνό αφιβληστροειδή. Το είδαμε αυτό και στις μελέτες του DRCR.net. Βλέπουμε πώς περίπου φτάνουν το πλατό του 40% παραμονή ειδήματος μετά από 6 μηνιαίες εγχύσεις. Άρα ο σωστός αριθμός είναι εκεί μεταξύ 5 και 6. Τώρα το ερώτημα είναι τι κάνουν αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι παραμένουν. Να κάνουμε 6 μηνιαίες εγχύσεις. Και έχουμε είδημα. Πώς είναι αυτή, 40% είπαμε, έτσι. 30% στο αφλίμπερσεπ, 40% στο ρανιμπίζουμα, 50-60% στο μπεβασίζουμα, στο πρώτο κολλητή. Το 40% αυτών ουσιαστικά παραμένει και στα 3 χρόνια μετά παρακολούθηση. Δηλαδή είναι το 40% του 40%, είναι το 16%. Και από αυτά τα μάτια, τα περισσότερα μάτια πάνε αρκετά καλά. Έτσι, δηλαδή ακόμα και τα μάτια τα οποία παραμένουν το είδημα, εφόσον βεβαίως παραμείνει η στρατηγική της DRCR.net, δεν τους παρατάμε αυτούς τους ασθενείς, έχουν μια μέση βελτίωση της όρασης των 7 γραμμάτων και πολύ πολύ λίγοι. Γύρω στο 1% με 2% του συνολικού πληθυσμού χάνουν 10 γράμματα. Τώρα, αυτό το είδαμε και στη Rise and Ride, δηλαδή όταν συνεχίστηκε λόγω fixed πρωτοκόλλου η θεραπεία, και στη Vivid και στη Vista τα μάτια αυτά πήγαν καλά. Άρα η επιθετική αρχική θεραπεία σχετίζεται με μέγιστο ανατομικό και λειτουργικό όφελος. Συνεχίζοντας βάσει τη DRCR.net στρατηγική, οι περισσότεροι οφθαλμοί πάνε καλά. Και συνεχίζοντας ακόμα και βάσει fixed σχήματος, πάλι οι περισσότεροι οφθαλμοί πάνε καλά. Και θα πάω σε ένα θέμα λίγο καυτό. Το ακούμε πάρα πολύ. Είναι η λεγόμενο πώς μπορώ να προβλέψω ποιοι είναι αυτοί που θα πάνε καλά ή όχι. Και αυτό που ακούμε πάρα πολύ, και αυτό είναι μια post-hoc ανάλυση του protocol I, είναι η λεγόμενη early ανάλυση. Τι λέει αυτή? Λέει ότι μπορώ να προβλέψω το πώς θα πάνε αυτοί οι ασθενείς στη διετία και στην τριετία, με βάση τι? Με βάση το πώς ανταποκρίθηκε η όρασή τους μετά από 3 μηνιαίες εγχύσεις. Και έδειξε ότι πράγματι υπάρχει μια συσχέτιση. Δηλαδή, μάτια τα οποία κερδίσανε λιγότερα από 5 γράμματα είχαν ένα όφελος 3 γραμμάτων στα 3 χρόνια, ενώ μάτια που κερδίσαν πάνω από 15 γράμματα είχαν ένα όφελος... Εδώ λίγο τώρα να σε διακόψω, Αλέξανδρε, συγγνώμη. Ναι. Υπήρξε μια εξαιρετική παρουσίαση στο τελευταίο το αμερικάνικο. Τώρα ένα λεπτό. Ακολουθεί. Ακολουθεί. Λοιπόν, του Μπρέσλερ, είναι λογικό αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι εδώ. Όλοι το ξέρουμε από την κλινική μας πράξη. Οποιοσδήποτε κερδίσει 2 ή 3 γραμμές μετά από 3 ενέσεις πάει καλά. Αυτό το ξέρουμε. Το πρόβλημα είναι εδώ. Ότι αυτοί οι ασθενείς που δεν κερδίζουν δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη είναι καταδικασμένοι ή δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη χρειάζεται να πάμε σε κάποια άλλη θεραπεία. Και αυτό ουσιαστικά πάνω σε αυτό έκτισε το όλο το επιχείρημά του ο Νίλ Μπρέσλερ στο Academy. Αυτό. Εδώ βεβαίως έγινε η ίδια ανάλυση, η ίδια post-hoc ανάλυση χρησιμοποιώντας το protocol T. Και είπε ότι πράγματι υπάρχει συσχέτιση. Πάλι δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, βλέπεις τα μάτια τα οποία δεν κερδίζουν κάτω από 5 γράμματα στους 3 μήνες, κερδίζουν εδώ λιγότερο από αυτά τα μάτια. Η πορτοκαλί γραμμή είναι αυτή που δεν κάναν τίποτα με τις 3 ενέσεις. Ναι, δεν στις 12 εβδομάδες. Κερδίσανε λιγότερο από 5 γράμματα στην όραση. Δείτε όμως μετά, στα 2 χρόνια, πήραν 6 γράμματα συνεχίζοντας τη θεραπεία. Ναι, συνεχίζοντας τι, Άρα το τρίμηνο είναι σαφώς νωρίς για να κάνεις οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν είναι? Ναι, το θέμα δεν είναι πάλι ακριβώς αυτό. Αυτοί οι ασθενείς εδώ, οι καλοί ασθενείς είναι OK, ξέρουμε ότι θα πάνε καλά. Το ζήτημα είναι αυτοί οι ασθενείς τι γίνεται. Μέρα από το πρωί φέρω. Πολλοί από αυτούς τους ασθενείς που δεν πήγαν καλά στους 3 μήνες πήγαν καλά αργότερα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών πήγε καλά. Άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη διακύμανση. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη διακύμανση όχι στους ασθενείς που πήγανε καλά, πήγε στους ασθενείς που δεν πήγαν καλά. Άρα με βάση αυτό το συλλογισμό, η οπτική οξύτητα μπορεί να σχετίζεται με την οπτική οξύτητα στις 12 εβδομάδες, να σχετίζεται με την οπτική οξύτητα στα 2 χρόνια, αλλά δεν μπορεί να προβλέψει την οπτική οξύτητα στα 2 χρόνια. Οι περισσότεροι ασθενείς με λιγότερο από κέρδος 5 γραμμάτων στις 12 εβδομάδες, τελικά έχουν οπτική οξύτητα πάνω από 5 δέκατα, κοιτώντας αυτό. Και το 85% των ασθενών με αφλίμπερσεπτ μεταξύ αυτών των ασθενών τελικά έχουν όραση πάνω από 5 δέκατα, ανεξαρτήτως της διαφοράς της όρασης στις 12 εβδομάδες. Είναι χρήσιμη αυτή η αλλαγή για να πούμε ναι, αυτό θα πάει καλά. Αλλά δεν είναι χρήσιμη αλλαγή για να μπορέσεις να προβλέψεις να πεις ότι αυτοί δεν θα πάνε καλά. Άρα, με βάση αυτή την ανάλυση, είμαστε υποχρεωμένοι τουλάχιστον να συνεχίσουμε το πρωτόκολλο εφόδου τουλάχιστον μέχρι τις 5 ή 6 ενέσεις. Άρα, κύριε Καρόνη, πάτε, ναι. Πας καλά, θα κάνεις ένεση. Ναι, μέχρι τις 5 ή 6 ενέσεις. Μέχρι να πας εκεί. Μέχρι να φτάσεις στο πλατό σου. Έτσι. Δεν ξέρουμε αν θα μπορούσαν δυνητικά να πάνε ακόμα καλύτερα, αν προσθεθεί κάτι. Και αυτό προσπάθησε να απαντήσει το protocol U. Το πρόβλημα του protocol U είναι όμως ότι καταστρατήγησαν το σχεδιασμό τους. Δηλαδή δεν κάνανε αυτό.
δεν πήγανε να συνεχίσουν την DRCN στρατηγική και να προσθέσουν ένα ή δύο Osurdex από πάνω, που θα το δεχόμουν αυτό. Πήγαν και συνεχίσανε το Ranibizumab ανά μήνα και προσθέσανε και το Osurdex. Άρα δεν ξέρουμε πραγματικά αν κάναμε κάτι ενδιάμεσο θα μπορούσε να βγει λίγο, θα μπορούσε να βγάλει άκρη. Ναι. Αυτό το οποίο έκανε το protocol U είναι ότι συνέχισε στους non-responders, κάνανε 6 ενέσεις. Δεν είχαν αποτέλεσμα. Ναι. Κάνανε άλλες 6 μηνιαίες εγχύσεις. Δεν σταμάτησαν να κάνουν αυτό το πλατό, να κάνουν ένα laser και να συνεχίσουν και μόνο αν πέφτανε να τους ξανακάνουν ένα Ranibizumab. Αυτό είναι η DRCN στρατηγική στα 3 χρόνια και αυτό έγινε, ας πούμε. Αυτό μας δείχνει το protocol T και το protocol I. Απλά προσθέσανε το Osurdex επί μηνιαίου Ranibizumab. Άρα αυτό πιθανόν να αμβλύνει το πρόσθετο πλεονέκτημα του Osurdex. Πιθανόν, δεν το ξέρουμε. Τώρα, αυτό μας το έδειξε πολύ ωραία, νομίζω, η κυρία Χατζησπάσου, είναι ότι η υποστροφή της διαβητικής αμφισβητοπάθειας επηρεάζεται από το στάδιο της νόσου. Δηλαδή, ξέρουμε ότι την TVEGF τροποποιούν την νόσο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά τροποποιούν αυτή την νόσο όταν φτάσει στο moderate to severe, σε μέτρια προς σημαντική μη παραγωγική διαβητική αμφισβητοπάθεια, αυτό που λέμε το score 47-53. Εκεί έχει τεράστιο όφελος. Αυτή είναι μια μεταανάλυση της RISE, της RIDE, του protocol I και του protocol T. Βλέπουμε ότι με την ομάδα στον group του Ranibizumab 73% έχουμε υποστροφή κατά δύο κλίμακες σε σχέση με 14% του SAM και αυτό είναι η ίδια φωτογραφία που μας έδειξε από το Academy η κυρία Χατζησπάσου. Άρα αυτό είναι το window of opportunity, ακριβώς αυτό το παράθυρο. Το υπόλοιπο νομίζω το συζητήσαμε, αφορά την παραγωγική διαβητική αμφισβητοπάθεια. Νομίζω μας τα είπε πολύ καλά η κυρία Χατζησπάσου. Εγώ αυτό που θέλω να επιμείνω εδώ είναι ότι τα δεδομένα πενταετίας του πρωτοκολλές, σε γενικές γραμμές, μάλλον ενισχύουν τη θέση του λέιζερ παρά την αποδυναμώνουν. Ο λόγος είναι ότι ναι, μεν έχουμε λιγότερες ιαλοειδεκτομές, έχουμε λιγότερες ελκτικές αποκολλήσεις, αυτό είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε, λιγότερες ελκτικές αποκολλήσεις στο group της anti-VEGF θεραπείας, γιατί ακούμε για αυτό το crunch φαινόμενο για τη δημιουργία έλξης, έχουμε λιγότερο διαβητικό είδημα, αλλά η όραση είναι η ίδια μεταξύ των δύο γκρουπ και αυτό αφορά και την ανάλυση κάτω από την καμπύλη. Έχουμε λιγότερες ιαλοδεκτομές, αλλά όχι τόσο πολύ λιγότερες. Είχαμε 3 φορές λιγότερες ιαλοδεκτομές στα 2 χρόνια. Τώρα έχουμε 2 φορές λιγότερες ιαλοδεκτομές στα 5 χρόνια. Αν υπάρχει και είδημα, έχουμε την ίδια όραση. Πώς είπες? Αν υπάρχει και είδημα. Αν υπάρχει είδημα, αυτοί παίρνουν ούτως ή άλλως θεραπεία. Ναι. Έτσι. Και ναι, και στο group με το αρχικό είδημα φτάνει στο ίδιο επίπεδο της όρασης. Okay. Ανοίγει η ψαλίδα στην αρχή υπέρ του Ranibizumab μονοθεραπείας, αλλά κλείνει στο τέλος. Βέβαια, εδώ χρειάζεται εξατομίκευση αυστηρή. Έτσι. Εδώ το πρόβλημα είναι αυτό, ρε παιδιά. Ξέρεις ότι είμαι υπέρμαχος. Και στο ίδιο το Academy μιλάγανε, έτσι. Είπανε όλοι τους στο πάνελ το διαβητικό ότι πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε λέιζερ, το λέιζερ θα χάσουμε τους ασθενείς, θα τυφλωθούν άμα δεν κάνουμε λέιζερ κτλ. Και μετά τους ρωτάει. Ήτανε 5 στο πάνελ ειδικοί και τους ρωτάει, εσείς τι θα κάνετε στο μάτι σας? Και λένε και οι 5, εγώ θα κάνα ενέσεις. Κατάλαβες, ναι, και μετά το απαντούν και μετά του ρωτάς γιατί θα κάνετε ενέσεις, γιατί εγώ εμπιστεύομαι τον εαυτό μου. Εγώ δεν θα χάσω το follow-up. Καταλάβες. Ακριβώς. Άρα είναι το θέμα του compliance σε μεγάλο ακριβώς. Εντάξει. Και εγώ στο μάτι μου θα έκανα ενέσεις και όχι PRP. Άρα συμπερασματικά, διαβητικό είδημα με κεντρική συμμετοχή anti-VEGF, η πρώτη γραμμή θεραπείας. Έχουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Aflibercept όπως αυτά στοιχειοθετούνται από τη μελέτη το protocol T. Γιατί χρειάζεται να κάνουμε επιθετική θεραπεία εφόδου, χρειάζεται η θεραπεία συντήρησης, η ανταπόκριση μετά από 3 εγχύσεις δεν μπορεί να προβλέψει, πρέπει να προβλέψει μάλλον μόνο αυτούς που μπορούν να πάνε καλά και βεβαίως υποστρέφεται η νόσος στα στάδια 47-53 και το πρόβλημα της συμμόρφωσης είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό εφόσον θέλουμε να επιλέξουμε μονοθεραπεία με anti-VEGF για παραγωγική αμφισβητοπάθεια. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και για την ανοχή σας. Δήμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον Αλέξανδρο.